Πρόκος, να πω κάτι. Αύριο βγαίνει στις αίθουσες μια ελληνική ταινία του Παντελή του Καλατζή, οι Μαριονέτες, επειδή τόδα. Είναι ένα εξαιρετικό αστυνομικό θρίλερ. Δεν θα το περίμενε ότι στην Ελλάδα θα είχαμε αυτού του είδους στην ταινία. Κινηματογράφος. Κινηματογράφος. Παιδιά, η ταινία είναι εξαιρετική. Ο Αλέξης είναι στα καλύτερά του. Λοιπόν, χθες που συναντηθήκαμε, μιλήσαμε για γάμους, έρωτες, ναρκισισμούς, προτάσεις γάμου και τον Σωτηροπούλο. Με έναν τρόπο. Δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ελληνικό θρίλερ το οποίο να μιλάει ελληνικά. Εμείς την κάναμε μια αυτή την προσπάθεια να δημιουργήσουμε υπόθεση που δεν είναι μια κωμωδία. Είναι ένα θρίλερ, είναι σε μια σκοτεινή Αθήνα το 2015. Σε έχει γυρίσει ποτέ ο έρωτας από κάτω, να σε πάρει από κάτω? Ναι, πολλές φορές. Εσύ έχεις πιάσει τον εαυτό σου να φέρεσαι ως ωραίος? Ναι, νομίζω ότι έχω παρασυρθεί πολλές φορές αυτό. Θυμάμαι ότι είχα ναρκισισμό και θυμάμαι ότι τον πολεμούσα πολύ τον ναρκισισμό. Έλεγα, τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα. Για ποιο λόγο θες να αποδείξεις κάτι τέτοιο? Τώρα που μπήκες στα 40, ας πούμε, θα ήθελες να σε δεις, ξέρω εγώ, να εδώ να κάνεις βόλτα στην Ακρόπολη, ξέρω εγώ, με μια γυναίκα και ένα πιτσιρίκι στο πλευρό σου? Ούτε το αποθώ, ούτε το καλλιεργώ. Αν έρθει, έχει καλώς. Αν δεν έχει έρθει, έχει καλώς πάλι. Κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό, αλλά εκεί με πρόλαβε ο αδερφός μου και μου έδειξε πώς είναι τα πιτσιρίκια, που είναι γεμάτο χαρά και πάρα πολύ ωραία, αρκεί να έχουν άλλο μπαμπά. Προτάσεις γάμου έχεις κάνει στη ζωή σου? Ξεκάθαρες όχι. Κάπου ήμουνα στα πρόθυρα πολύ παλιά. Όταν λέμε παλιά, πολύ παλιά. Ξέρω εγώ στο Λύκειο. Ήθελες το Λύκειο να παντρευτείς? Ήθελα να παντρευτώ την κοπέλα που ήμουνα. Έχεις μια ολοκληρωμένη, τέλος πάντων, προσωπική ζωή αυτό το διάστημα και νομίζω δεν έχεις πρόβλημα να το δείχνεις, γιατί το είδαμε και στην πρεμιέρα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα από όλα αυτά. Αυτά τα συμπεράσματα εκτακτά, βγαίνουν. Από αυτά που βλέπει κάποιος, από τα συμφραζόμενα. Το αφήνω εκεί, δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Πες ότι είσαι με έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος, άμα ακούει μια συνέντευξή σου, γιατί να μην ακούει ότι είσαι με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Γιατί να το ακούει αυτό? Το πιο περίεργο είναι να θέλει να τα ακούει. Όχι, μπορεί να θέλει να τα ακούσει για να νιώσει καλά όμως. Ποιος άνθρωπος αισθάνεται καλό όταν βλέπει τηλεόραση ότι ο άνθρωπός του λέει ότι είναι άνθρωπός του? Εγώ δεν το θεωρώ έτσι. Ευτυχία, ξέρεις, άμα είναι κάποιος ευτυχισμένος, χαρούμενος, ερωτευμένος, ξέρεις το λέει. Και όχι στην τηλεόραση. Θα ήθελες να κάνεις μια ταινία υποδιόμενο στο James Bond? Όλοι αυτοί οι ήρωες έχουν πολύ ενδιαφέρον το να το βλέπεις. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ενδιαφέρον να τον κάνεις. Ξέρω εγώ, πηδάνε, κάνουν και όλα αυτά. Και δεν τα κάνει ηθοποιός αυτά. Αυτά τα κάνει ένα stuntman. Και από αυτές τις παρτενέρ που έχουν περάσει στο James Bond μέχρι τώρα, ποιες ξεχωρίζεις εσύ? Με τη δικιά μας, με την Ελληνίδα θα πάμε. Με την Τόνια Σωτηροπούλου. Ναι. Θα την επιλέξουμε δηλαδή αυτή, ναι, ναι, σαν συμπροταγωνίστρια. Ναι, ναι. Και τη θεωρώ και καλή ηθοποιό. Ισχύει ότι θα κάνετε μαζί ταινία, Λέξη? Το παλεύουμε, κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Έχει πάρει το αυτί μου για μια διασκευή της Δασμίδας Τζούλιας, ισχύει? Είναι μια έμπνευση από εκεί, αλλά έχει και πολλές επιρροές και από τη Σαλόμη. Το λέει. Τι θα κάνει? Α, δεν προλάβαμε, εντάξει. Ναι, εντάξει.